Εναντία συντάγματος. 1 εκατομμύριο Έλληνες βρέθηκαν εκεί. Και πάνω από ένα, και πάνω από ένα εκατομμύριο. Μαρίνα Χατζικώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι το τέταρτο μάτι αυτό του Σίγμα, λοιπόν, στα όσα συμβαίνουν στην Αθήνα. Δεν θυμάμαι, Χρήσανθη και Γιάννη, να έχω δει ξανά τόσο γεμάτη την πλατεία Συντάγματος, ίσως μόνο το 1992, όταν η σάριθμη λαοθάλασσα Ελλήνων διαμαρτυρήθηκε πάλι κατά της χρήσης του όρου Μακεδονία από τη χώρα των Σκοπίων. Εκεί βρίσκονται άνθρωποι από όλη την Ελλάδα. Επισήμως έχει κλείσει το συλλαλητήριο. Ο κόσμος είναι ακόμα εκεί. Οι πληροφορίες λένε ότι οι συμμετέχοντες έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο λένε οι διοργανωτές, η αστυνομία κατεβάζει όμως αυτό τον αριθμό πιο κάτω. Είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Είναι χαρακτηριστικές πραγματικά εικόνες. Προφανώς και σε συγκινητικές εικόνες σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν πριν την επίσημη έναρξη του συλλαλητηρίου έγινε αλλαγή φρουράς στο Σύνταγμα εν μέσω αποθέωσης των ευζώνων και υπό τον ήχο του ύμνου της Μακεδονίας, Μακεδονία Ξακουστή, που έψαλαν οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο. Είναι ένα συλλαλητήριο το οποίο δεν έχει χρώμα κομματικό. Οι άνθρωποι αυτοί είναι απλώς Έλληνες και προσήλθαν από όλα τα κομματικά σχήματα. Δεν υπήρξε ούτε και ένα κομματικό σύμβολο. Μόνο εθνικά λάβαρα και πλακάτ με συνθήματα κρατούσαν. Τώρα, συγκλώνησε ο Μίκης Θεοδωράκης με τον πυρηνό λόγο του. Μίκη αλλάζει στην ιστορία, ήταν το κεντρικό σύνθημα που φώναζε το πλήθος την ώρα που ο διάσημος μουσικοσυνθέτης μιλούσε. Ένας είναι ο αρχηγός, ο κυρίαρχος λαός. Γερά στα χνάρια του Μελά ήταν επίσης μερικά από τα συνθήματα που ακούστηκαν. Σε μια σύνοψη των όσων είπε λοιπόν ο κύριος Θεοδωράκης, άρχισε την ομιλία του λέγοντας, και το διαβάζω επί λέξη: «Καλοί μου Έλληνες, αδέρφια μου, φασίστες, ρατσιστές, τρομοκράτες, αναρχικοί, τραμπούκοι. Θα μάθατε ασφαλώς ότι οι πατριώτες μας που μας κυβερνούν, οι αριστεριστές, μάζευαν υπογραφές και χθες έριξαν μπογιές στο σπίτι μου για να με εμποδίσουν να μιλήσω μπροστά σε σένα, κύριε Αρχελαέ. Για να μην μιλήσω με λόγια σταράτα, πατριωτικά, φλογερά και ασυμβίβαστα, όπως έμαθα σε όλη μου τη ζωή να μιλώ και όπως εσύ με δίδαξες, κύριε Αρχελαέ. Ελληνικέ». Αυτό είπε στην εισαγωγή του, αναφερόμενος βεβαίως στην χθεσινή άνανδρη επίθεση. Την ομιλία του την έγραψε ο ίδιος. Τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολη η ώρα για την πατρίδα. Οι Έλληνες καλούνται ενωμένοι όσο ποτέ να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που υπάρχει. Εάν υποχωρήσουμε αυτή τη στιγμή από τη θέση μας, θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας, επεσήμανε, προσθέτοντας πως η υποχώρηση από την εθνική γραμμή θα έχει συνέπειες για τη χώρα. Θα είναι ουσιαστικά σαν να ανοίγει η Ελλάδα τα σύνορά της σε αυτούς που την απειλούν με το Σύνταγμά τους. Αναφερόμενος στην αλλαγή του ονόματος του αεροδρομίου των Σκοπίων και της κεντρικής λεωφόρου, είπε πως οι παραχωρήσεις του κυρίου Ζάφ είναι σκέτο κουτόχορτο, όπως και τα σχετικά με τη σύνθετη ονομασία. Αποκάλεσε νόθους τους Σκοπιανούς και διαμήνυσε πως μόνο ο ελληνικός λαός μπορεί να δώσει ή να μην δώσει το δικαίωμα να αυτό αποκαλούνται Μακεδόνες, και παράλληλα διατράνωσε την απέτηση να μην αναλάβει καμιά κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, την ευθύνη της απόφασης για λύση στο ζήτημα. Ο λαός θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη, είπε, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με δημοψήφισμα. Αν θέλετε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την πύρινη ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη και να επανέλθουμε για να δούμε έτσι πολύ εντάχει το χρονοδιάγραμμα του επόμενου δεκαημέρου. Ναι. Θα ακούσουμε, παρακαλώ. Όπου μαύρα σύννεφα φαίνεται να συσσωρεύονται γύρω μας απειλητικά, εμείς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ενωμένοι όσο ποτέ αυτά τα νέα αλλά απροδόκητα για μας προβλήματα. Γερά, γερά, στα χνάρια του Μελά, γερά, γερά, στα χνάρια του Μελά. Κάτω τα χέρια απ' τη Μακεδονία, κάτω τα χέρια απ' τη Μακεδονία. Αφού η ονομασία του όποιου αεροδρόμιου και της όποιας λεωφόρου είναι στη δική τους αποκλειστική ευχαίρεια, να αλλάξει ξανά αμέσως μόλις επιτύχουν τους σκοπούς τους. Αλήθεια, τόσο βράκες μας θεωρεί ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός. Οι Έλληνες σήμερα ενωμένοι δίνουν όλοι μαζί την απάντηση από την πλατεία Συντάγματος. Η Μακεδονία είναι μία και ήταν, είναι και θα είναι πάντα ελληνική. Ζήτω ο ελληνικός λαός. Η Μακεδονία είναι ελληνική.
Αυτά λοιπόν ήταν τα λόγια του Μίκη Θεοδωράκη. Μαρίνα, δώσε μας καταληκτικά τι άλλο έχεις από το ρεπορτάζ. Καταρχάς, το απόγευμα αργότερα, γύρω στις 7, αναμένεται να αντιδράσει η ελληνική κυβέρνηση. Το επόμενο δεκαήμερο, λέει το ρεπορτάζ, ότι η Αθήνα αναμένεται να καταθέσει προσχέδιο συμφωνίας. Μάλιστα, φαίνεται πως θέλει να το παραδώσει κατηδίαν ο Νίκος Κοντζιάς με μια συμβολική πτήση Αθήνα-Σκόπια, αν και εφόσον βεβαίως πρώτα έχει αλλάξει το όνομα του αεροδρομίου των Σκοπίων από Μέγας Αλέξανδρος σε κάτι άλλο. Μάλιστα. Πιθανές ημερομηνίες είναι 15 με 16 Νοεμβρίου. Αν η συνάντηση αυτή δεν γίνει εκεί, θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Τώρα σίγουρα η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε αμηχανία και θέλει έτσι να έχει μια σφιγμομέτρηση. Αναμένουμε να δούμε τι θα απαντήσει μετά ακριβώς το συλλαλητήριο. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα Χατζικώστα. Πάμε να δούμε όμως, μια που είμαστε στην Αθήνα, και